Αστέρι, ποιες είναι οι εντυπώσεις από το σημερινό παιχνίδι? Παρόλο που ήμασταν κουρασμένοι, πιστεύω ότι σήμερα δείξαμε κάποια παραπάνω στοιχεία από τις προηγούμενες φορές και δείχνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός θα βελτιωνόμαστε συνεχώς. Δεν λέει κάτι για μας ούτε οι προηγούμενες ήττες, ούτε και η σημερινή νίκη. Απλά το θέμα ήταν ότι ίσως ανέβουμε και λίγο ψυχολογικά, αν και επαναλαμβάνω δεν παίζει κανένα ρόλο μια νίκη στα φιλικά, έτσι ώστε να μην συνηθίσουμε στην ήττα. Μόνο αυτό. Τι άλλαξε το δεύτερο ημίχρονο και είχατε, κλείσατε τους Ολλανδούς στα καρέ, τους είχατε καλύτερη παρουσία? Τίποτα, κάναμε αυτό που μας είπε ο προπονητής. Η προπόνηση, όσο περνάει ο καιρός, εμείς βελτιωνόμαστε και δουλεύουμε πολύ στην πίεση όσον αφορά την πίεση του αντιπάλου. Αυτό κάναμε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαμε λίγο πιο ψηλά. Νομίζω το κάναμε και στο πρώτο, άσχετα που δεν ήμασταν μπροστά στο σκορ και κερδίσαμε. Τα λάθη μέχρι πότε θα γίνονται, είναι λογικά, έτσι δεν είναι? Μέχρι να τελειώσει η χρονιά θα γίνονται λάθη. Δύο διαφορετικές δεκάδες και άλλοι 9 αρκετά ποιοτικοί παίκτες διεθνείς απ' έξω. Τι σημαίνει αυτό, είναι φυσιολογικό λόγο προετοιμασίας? Φυσικά. Δεν μπορεί, δεν είναι σε θέση κάποιος ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή με τόση επιβάρυνση να βγάλει ένα ολόκληρο 90 λεπτό. Γι' αυτό ο προπονητής συνέχεια κάνει αυτό το πράγμα, χωρίζει τις σε δύο δεκάδες. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα παιδιά που θα μας βοηθήσουν πολύ στη συνέχεια βέβαια. Και βέβαια είναι διαφορετική προετοιμασία γιατί ο ΠΑΟΚ δεν βιάζεται. Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να παίξει τέλη Ιουλίου, τώρα παίζει τέλη Αυγούστου, είναι και αυτό σημαντικό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μας δίνει περισσότερο χρόνο έτσι ώστε να καταφέρουμε αυτά που μας θέλει ο προπονητής να περάσει μέσα στο γήπεδο. Τι σας αρέσει περισσότερο στη φετινή ομάδα, αυτό που δεν είχατε τις προηγούμενες χρονιές? Στην προετοιμασία εννοείται ή γενικά? Είναι ότι η ομάδα από την αρχή, από την πρώτη μέρα κιόλας, είμαστε πιο ταπεινοί. Δεν πετάμε στα σύννεφα, ξέρουμε που πατάμε και ίσως αυτό να έχει καλά αποτέλεσμα στο τέλος.